Καλώς ήρθατε σε ένα νέο βίντεο. Αυτή τη φορά είναι η βραδινή μας ρουτίνα και όπως βλέπετε είμαστε έξω για την απογευματινή μας βόλτα. Τώρα που άνοιξε ο καιρός, παίρνω μαζί τον φρουτοχυμό μου που δεν γίνεται. Τρελαίνομαι να πίνω αυτές τις μέρες και κάνουμε την απογευματινή μας βόλτα. Και με το που γυρίσουμε στο σπίτι, το πρώτο πράγμα που κάνω είναι να πάω στην κουζίνα και να βάλω νερό να βράσει για τον μπεμπάκο, να το έχω έτοιμο. Και μέχρι αυτό να βράσει, εγώ θα κάνω κάποιες δουλίτσες, θα πλύνω κάποια πιάτα, θα μαζέψω λίγο κάποια πράγματα στο σπίτι όπου μπορεί να έχουμε αφήσει κατά τη διάρκεια της ημέρας έτσι. Αφού έχω τελειώσει με τα μπουκάλια του μπέμπι και έχω κάνει τα τελευταία μαζέματα, έρχεται η ώρα για τη δική μου βραδινή ρουτίνα και περιποίηση, όπου μπαίνω μέσα στο μπάνιο, μέρα παραμέρα θα κάνω, θα λούσω και τα μαλλιά μου, κάθε μέρα θα κάνω ένα βραδινό ντουζάκι για να με χαλαρώσει και θα σας δείξω εδώ πέρα κάποια πράγματα που χρησιμοποιώ. Βέβαια το σαμπουάν που βλέπετε δεν είναι αυτό εσωτερικά, έχω κρατήσει απλά τη συσκευασία γιατί με βολεύει. Χρησιμοποιώ την σειρά της κεραστάς που βλέπετε, την Rose Mask, χρησιμοποιώ και το σαμπουάν που έχω αδειάσει μέσα στην προηγούμενη συσκευασία. Τη χρησιμοποιώ αυτή τη σειρά την Rose διότι είναι κατά της τριχόπτωσης και επειδή πολλές μανούλες μου είπαν ότι μετά τον τρίτο μήνα τα μαλλιά πέφτουν πάρα πολύ, προσπαθώ να το αποφύγω όσο μπορώ, οπότε κάνω όσα περισσότερα πράγματα μπορώ. Είδατε και την βούρτσα που χρησιμοποιώ μέσα στο μπάνιο κατά τη διάρκεια που έχω την μάσκα πάνω στα μαλλιά μου. Χτενίζω και τα μαλλιά μου πάρα πολύ απαλά όμως, γιατί όταν είναι βρεγμένα είναι πολύ ευαίσθητα. Εδώ βλέπετε τα προϊόντα προσώπου που χρησιμοποιώ και στο επόμενο πλάνο θα δείτε τα προϊόντα που χρησιμοποιώ για την καθαριότητα του σώματός μου. Βγαίνοντας από το μπάνιο, το πρώτο πράγμα που θα κάνω είναι να ενυδατώσω το δέρμα μου, διότι χρειάζεται ενυδάτωση πάρα πολύ καλά μετά από το μπάνιο, μιας και αφυδατώνεται με το πολύ νερό που τρέχει πάνω μας. Οπότε χρησιμοποιώ αυτή εδώ την αγαπημένη μου κρέμα σώματος από την Κονταλή, η οποία είναι τέλεια, μυρίζει πάρα πολύ ευχάριστα και πολύ δροσερά. Και το βράδυ που την μυρίζω κατά τη διάρκεια του ύπνου, μου αρέσει πάρα πολύ, γιατί μου αρέσει αυτή η πολύ απαλή μυρωδιά που έχει και έτσι δεν φοβάμαι ότι μπορεί να ενοχλήσει και το μωρό. Μετά γυρίζω πάλι στο μπάνιο, χρησιμοποιώ το σπρέι που θα δείτε από την κεραστάζ για τα μαλλιά που τα βοηθάει πάρα πολύ και ενυδατώνει και τις άκρες, όπως και στο φριζάρισμα βοηθάει και στην θερμότητα. Τώρα όπως βλέπετε θα χτενίσω και τα μαλλιά μου από τις άκρες προς τα πάνω και πολύ σιγά και απαλά για να μην σπάσω τις άκρες μου. Και όπως βλέπετε εδώ τώρα στεγνώνω τα μαλλιά μου στην μεσαία σκάλα και όχι στο πάρα πολύ ζεστό για να μην τα ταλαιπωρήσω. Τώρα ήρθε η ώρα να χρησιμοποιήσω την αγαπημένη μου κρέμα μαλλιών. Είναι από την εταιρεία Φύτο. Είναι η Φύτο 9 αυτή που χρησιμοποιώ τώρα. Βέβαια, όλα αυτά τα χρόνια χρησιμοποιούσα την Φύτο 7. Θα σας φαίνεται περίεργο όσες έχετε δει ότι τόσα χρόνια χρησιμοποιώ την 7 και τώρα έχω την 9. Αλλά το ηλεκτρονικό φαρμακείο που ψωνίζω δυστυχώς δεν την βρήκα και είπα να δοκιμάσω αυτήν. Οπότε θα σας πω την γνώμη μου. Εννοείται πως πιάνω τα μαλλιά μου στο γνωστό μαμαδόμαλο, όπως σας λέω κάθε φορά. Από τότε που γεννήθηκε ο μπέμπι, τα μαλλιά είναι συνέχεια πιασμένα. Είναι πάρα πολύ άνετο και με βοηθάει πολύ να είναι τα μαλλιά μου ψηλά. Και τώρα θα κάνω την βραδινή μου περιποίηση βασικά προσώπου, ναι, την ενυδάτωσή μου. Οπότε τώρα δεν θα σας πω πολλά, θα σας γράφω απλά ποια προϊόντα είναι και θα σας αφήσω να ηρεμήσετε, γιατί μην ξεχνάμε είναι η βραδινή μας ρουτίνα.
Και κάπου εδώ φτάνει η ώρα για την βραδινή περιποίηση του μπεμπάκου, όπου θα κάνουμε το μπανάκι μας, θα χαλαρώσουμε λίγο πριν φάμε, δηλαδή λίγο πριν το τελευταίο μας γεύμα, και μετά θα πάμε στην αλαξιέρα μας να καθαρίσουμε αυτάκια, να καθαρίσουμε μυτούλες, ματάκια, να βάλουμε το πάμπερς μας, τις κρεμούλες μας, ξέρετε, οι νέες μανούλες, βασικά όχι μόνο οι νέες μανούλες, όλες οι μανούλες γνωρίζετε αυτή τη διαδικασία πάρα πολύ καλά. Και όσο εμείς κάνουμε την βραδινή μας ρουτίνα, ο μπαμπάς μας κόβει λάχανο που η μάμα λατρεύει να τρώει το βράδυ. Μου αρέσει πολύ να τρώω λάχανο με τόνο και καλαμπόκι. Και κάπου εδώ βλέπετε και τον μπεμπάκο με τις υπέροχες κάλτσες με τα φτερά. Μου αρέσουν πολύ αυτές οι καλτσούλες του. Και όπως σας είπα, τρώω απλά λάχανο με καλαμπόκι και τόνο και προσθέτω πολύ λίγο λάδι. Είναι κάτι που λατρεύω να τρώω και με μακαρόνια. Και απλά προσθέτω και καρότο όταν το τρώω με μακαρόνια. Και εδώ καθόμαστε οι τρεις μας στον καναπέ μέχρι να ζεσταθεί το νεράκι για το μπουκάλι του, για το τελευταίο του γεύμα του μπέμπι. Συνήθως τρώει γύρω στις 10 και 10.30, αφού έχουμε χωνέψει, ο μπέμπις είναι έτοιμος για να πάρει τον βραδινό του ύπνο και να ξυπνήσει γύρω στις 7.30. Οπότε εδώ έρχεται η ώρα να τον σκεπάσω, να του δώσω το τελευταίο φιλί της ημέρας και θα καθίσω για λίγο δίπλα του, για περίπου 10 λεπτά με ένα τέταρτο χρειάζεται για να τον πάρει ο ύπνος, και αυτό το διάστημα που εγώ απλά είμαι ξαπλωμένη δίπλα χωρίς να χρειάζεται να κάνω κάτι, απλά απαντάω στα σχόλια, απλά περιμένω μέχρι να κοιμηθεί. Και εδώ βλέπετε που φτιάχνω το αγαπημένο μου τσάι από τριαντάφυλλο, το οποίο το λατρεύω. Είναι πάρα πολύ ωραίο και πολύ χαλαρωτικό και μυρίζει υπέροχα. Επειδή θα με ρωτήσετε για πολλά πράγματα από αυτά εδώ, για την κούπα, σίγουρα για το ανθρωπάκι με το τσάι, θα σας γράψω όσα περισσότερα μπορώ κάτω στην περιγραφή. Οπότε, αν σας ενδιαφέρει κάτι, ανοίξτε την περιγραφή να δείτε αν το έχω γράψει διαφορετικά. Μπορείτε να με ρωτήσετε και αν θυμάμαι, εννοείται με μεγάλη μου χαρά να σας απαντήσω. Τώρα καθόμαστε στον καναπέ, παρακολουθούμε την αγαπημένη μας σειρά στο Netflix. Και όταν πηγαίνει η ώρα 12, έχω ξεκινήσει και νιστάζω πάρα πολύ, κλείνουν τα μάτια, οπότε πάω στο μπάνιο, πλένω τα δόντια μου, πηγαίνω μέσα, ξαπλώνω, βάζω για τελευταία φορά μία κρέμα χεριών που είναι πολύ απαραίτητη τώρα με το πολύ συχνό πλύσιμο των χεριών, όπως ενυδατώνω ξανά και τα χείλη μου, τα οποία την άνοιξη είναι πάντα πάρα πολύ ξηρά και δεν τα αντέχω, βάζω το κινητό μου να φορτίσει, θα κλείσω το φως από το πορτατίφ και φέτος. Σε αυτή την βραδινή ρουτίνα, γιατί έχετε συνηθίσει όλες τις βραδινές ρουτίνες να σβήνω και ένα κεράκι. Πλέον δεν σβήνουμε κεράκι, γιατί με το μωρό δεν ανάβω κεράκι. Αλλά σβήνουμε το πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι μας, όπου είναι με τα αστεράκια και φωτίζει στον τοίχο και στο ταβάνι. Και τρελαίνομαι και εγώ, αλλά και ο μπεμπάκος, να τα χαζεύουμε το βράδυ. Και να ακούγεται και ο λευκός ήχος που έχει, που είναι κάποιο νυχτοπούλι μαζί με ένα νεράκι και κάποια καμπανάκια που χτυπάνε, είναι το αγαπημένο μας. Όσες έχετε το συγκεκριμένο μουσικό περιστρεφόμενο, σίγουρα θα τον ξέρετε αυτόν τον ήχο, εμείς τον έχουμε λατρέψει. Και ο μπεμπάκος με το που ανοίγει και τον ακούει, κοιμάται. Του αρέσει πολύ, τον χαλαρώνει. Οπότε αυτή ήταν η βραδινή μας ρουτίνα. Ελπίζουμε να σας άρεσε. Θα χαρώ πολύ να μου αφήσετε τα σχόλια σας από κάτω και να μου γράψετε μια δική σας αγαπημένη συνήθεια που κάνετε πριν κοιμηθείτε. Θα σας δω πάλι την επόμενη εβδομάδα με νέο βίντεο. Μέχρι τότε να προσέχετε και να περνάτε καλά. Σας φιλώ γλυκά. Γεια σας.